Νομίζω με μια πολύ χαρακτηριστική λέξη το βράδυ της Κυριακής ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην παρέμβασή του στην τηλεόραση του Sky είπε ότι έχουμε μια ρευστοποίηση του κομματικού συστήματος. Τον παρακάλεσα να είναι μαζί μας σήμερα για να το κουβεντιάσουμε από την αρχή και ολόκληρο και τον ευχαριστώ πολύ που δέχτηκε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Λοιπόν, έχουμε αφενός μια πολύ σαφή και πώς να πω, θεαματική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Αφετέρου έχουμε αυτό, ότι έχουμε μια πρωτοφανή από το 1974 και ύστερα ανισορροπία πολιτική και κοινοβουλευτική. Θα έχουμε μια κυβέρνηση με 158 βουλευτές συμπολίτευσης και απέναντι μια αξιωματική αντιπολίτευση με 48 που δεν θα έχουν ούτε καν τη δυνατότητα μόνοι τους να υπογράψουν μια πρόταση δυσπιστίας. Δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό, έτσι δεν είναι? Είναι η πρώτη φορά, όχι απλώς τη μεταπολίτευση, θα έλεγα σε μια πάρα πολύ μακρά περίοδο, ναι, τέτοια αδύναμη αξιωματική αντιπολίτευση και μια πολυδιάσπαση του κομματικού φάσματος, η οποία τελικά έχει οδηγήσει σε αποδιάρθρωση του κομματικού συστήματος. Δεν υπάρχει το κομματικό σύστημα το οποίο γνωρίζαμε μέχρι την παραμονή των εκλογών, το οποίο ήταν ένα διπολικό σε γενικές γραμμές κομματικό σύστημα, ναι, με μια εσωτερική λογική, ας το πω έτσι. Τώρα είναι αμφίβολο αν μπορούμε να μιλήσουμε και για σύστημα 1,5 κόμματος. Ναι. Υπάρχει σίγουρα ένα πολύ ισχυρό κυρίαρχο, όπως λέγεται επιστημονικά, κόμμα, που είναι η Νέα Δημοκρατία, με πολύ υψηλό ποσοστό και μεγάλο αριθμό εδρών, με μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά δεν υπάρχουν οι συμμετρίες και τα αντίβαρα ενός κοινοβουλευτικού συστήματος διακυβέρνησης. Και υπάρχει μια πολυκομματική βουλή, η οποία θα έλεγα ότι ανατρέπει τη βασική λογική ενός εκλογικού συστήματος ενισχυμένης αναλογικής, διότι διατηρήθηκε το παραδοσιακό όριο του 3%, και γιατί πιστεύω ότι η βεβαιότητα της εκλογικής νίκης της Νέας Δημοκρατίας και τη δεύτερη φορά, η μεγάλη διαφορά της από τον ΣΥΡΙΖΑ και η ασφάλεια που ένιωσαν οι πολίτες ότι δεν θα υπάρξει ακυβερνησία, οδήγησε σε αυτήν την, θα έλεγα, υπερεκπροσώπηση αντισυστημικών δυνάμεων, οι οποίες είναι όχι απλά και μόνο αντισυστημικές, θα έλεγα ότι έχουν ένα πρόβλημα σχέσης με αυτό που λέγεται φιλελεύθερη δημοκρατία. Σωστά. Αυτό είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό. Αλλά να μείνουμε στο πρώτο. Αυτή η ανισορροπία. Πολλοί είπαν ότι είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την κυβέρνηση, η οποία είναι, έχει λυμμένα τα χέρια να εφαρμόσει πρόγραμμα, να κάνει μεταρρυθμίσεις, να διακινδυνεύσει συγκρούσεις. Μπορεί να είναι και μια παγίδα. Απολύτως. Διότι ο ρόλος της αντιπολίτευσης λειτουργεί προς την κατεύθυνση των συνενέσεων, της εκλογήκευσης, της επανεξέτασης επιλογών. Υπάρχει, αν θέλετε, ο θεσμικός φόβος μιας αντιπολίτευσης, η οποία μπορεί να προβάλλει επιχειρήματα, να αποκαλύψει γεγονότα. Τώρα τα θεσμικά εργαλεία είναι πάρα πολύ αδύναμα. Από την άλλη μεριά υπάρχει ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών, υπάρχει ο ρόλος του τρίτου κόμματος, το οποίο είναι ένα συστημικό, προοδευτικό, ευρωπαϊκό κόμμα, όπως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καλείται να αναλάβει πρόσωτα βάρη για να καλύψει το κενό αυτό. Και βεβαίως υπάρχουν οι άλλες θεσμικές προβλέψεις του συντάγματος μας, κάθε συντάγματος ευρωπαϊκής φιλελεύθερης δημοκρατίας, που είναι βέβαια ο ρόλος της δικαιοσύνης των ανεξάρτητων αρχών, κυρίως ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών. Γιατί, και ο δικός μας των μέσων ενημέρωσης. Προφανέστατα. Ο οποίος νομίζω ότι γίνεται πιο σημαντικός αυτή την περίοδο της πολιτικής ανισορροπίας. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αναλάβει ένα ρόλο λίγο μεγαλύτερο από τον ΠΟΗ του, δηλαδή λίγο πάνω από το 12%? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη, θα έλεγα, άσκηση και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει μια πολύ αισιόδοξη και ενδιαφέρουσα αφετηρία, την οποία πρέπει να την αξιοποιήσει δίνοντας απαντήσεις οι οποίες αφορούν και την ταυτότητά του, τα ιδεολογικοπολιτικά, τα αξιακά, θα έλεγα καλύτερα, χαρακτηριστικά του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την σχέση του με την εξουσία. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα κόμμα μεσαίο, τώρα αρχίζει να ξαναγίνεται μεσαίο, αλλά πάντως έχει μια θεσμική μνήμη, μια, θα έλεγα, πολιτική μνήμη πάρα πολύ βαριά κόμματος εξουσίας. Και αυτός είναι ένας συνδυασμός ο οποίος έχει ενδιαφέρον. Πρέπει βέβαια τώρα να πάρει ορισμένες αποφάσεις που δεν θα τις υποδείξω εγώ, αλλά αφορούν την βαθιά πίστη στη φιλελεύθερη δημοκρατία, στα δικαιώματα,
στην ελευθερία του λόγου και βεβαίως την υποστήριξη αυτού που λέγεται κοινωνικό κράτος δικαίου. Έτσι το λέει το Σύνταγμά μας και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο συνδυασμός αυτός, γιατί δεν είναι μόνο η δημοκρατία, τα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, είναι και ένα άλλο πράγμα που ποτέ δεν πρέπει να το ξεχνάμε, είναι οι ανισότητες, είναι η διόγκωση των ανισοτήτων, είναι ο κίνδυνος διάρρηξης μιας συνοχής κοινωνικής συνοχής. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία νομίζω για οποιαδήποτε κοινωνία. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για δισευρωπαϊκές κοινωνίες, οι οποίες είναι όλες σε μια διαταραχή, έτσι. Δεν νιώθουν μια πολύ βαθιά ανασφάλεια και μια κρίση ταυτότητας η οποία επιτρέπει να καλλιεργούνται αντιδημοκρατικές, αντιδικαιοκρατικές και μη ορθολογικές συμπεριφορές. Άρα αφού το λέτε πάρα αυτό, πολύ μεγάλη σημασία να δώσει απαντήσεις κανείς ορθολογικές και θεσμικές στην κρίση ανασφάλειας. Αφού λέτε αυτό, να έρθω στην άλλη παρατήρηση, αυτό που ήδη είπαμε, αν το ένα χαρακτηριστικό αυτών των εκλογών είναι η μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και η μεγάλη ανισορροπία με την αντιπολίτευση, το δεύτερο είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε στη Βουλή να εκπροσωπούνται τρία κόμματα της αντισυστημικής ακροδεξιάς με ένα συνολικό αθρηστικό ποσοστό πολύ ψηλό, 13%, το οποίο πολιτικά... Δεν είναι ασυνήθιστο το ποσοστό. Όχι. Ούτε εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Α, ναι, αλλά είναι τάση σε όλη την Ευρώπη. Εδώ όμως δεν πρόκειται μόνο για το περιορισμένο φάσμα της ακροδεξιάς. Δεν ξέρω αν ο όρος αυτός αποδίδει αυτό που θέλουμε να πούμε. Γιατί εδώ υπάρχει αντιμνημονιακή μνήμη, η οποία είναι ξέρετε, μια αντίφαση της ελληνικής κοινωνίας, η οποία έχει καταλάβει ότι δεν υπήρχε άλλη πολιτική. Αλλά από την άλλη μεριά συντηρεί αυτή την ανάμνηση ενός αντιμνημονιακού ανορθολογισμού. Υπάρχει συνωμοσιολογία, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κατάχρηση του θρησκευτικού συναισθήματος και βέβαια εδώ υπάρχει και ένας ριζοσπαστισμός από άλλες πλευρές, ο οποίος εμφανίζεται ως αριστερός, αλλά δεν νομίζω ότι ανήκει στο φάσμα της αριστεράς. Έχετε δίκιο. Τώρα, ειδικά έχει τεθεί ένα θέμα σε σχέση με ένα από τα κόμματα αυτά, που είναι το κόμμα Σπαρτιάτες, το οποίο κατά κάποιο τρόπο ερμηνεύεται η επιτυχία του ως μια καταστρατήγηση ή αποτυχία, εν πάση περιπτώσει, του νόμου που προσπάθησε να αποτρέψει την είσοδο ή την νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής με τη συμμετοχή της στην επόμενη Βουλή. Τι λέτε? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι επισήμως με δηλώσεις αναδεικνύεται η σχέση αυτή με τον Ηλία Καστιδιάρη του κόμματος Σπαρτιάτες. Νομίζω ότι διατυπώθηκαν με πολύ μεγάλη θέρμη ευχαριστίες εκατέρωθεν και ενθουσιασμός πολιτικός για αυτήν την ταύτιση. Αυτό δείχνει πράγματι ότι καταστρατηγήθηκε η απαγόρευση συμμετοχής συνδυασμών οι οποίοι συνδέονται με πρόσωπα που εμπίπτουν σε απαγορεύσεις του νόμου. Και αυτό είναι μια αποτυχία νομική και θεσμική της μαχόμενης δημοκρατίας, την οποία επεδέχθη ως θεωρία ρητά η νομολογία του Αρείου Πάγου με τις δύο αποφάσεις αυτές τις πολύ σημαντικές που εξέδωσε για τον αποκλεισμό συνδυασμών από τις εκλογές. Εδώ βεβαίως, αν θέλετε την επιστημονική μου γνώμη, πρέπει να αθροίσουμε ορισμένα δεδομένα, γιατί όλοι μιλούν αόριστα και γενικόλογα. Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να θυμηθούμε ότι στις εκλογές του Μαΐου είχε προβληθεί ρητά ο ισχυρισμός ότι πρέπει να απαγορευτεί και το κόμμα του κυρίου Κανελόπουλου, το ΕΑΝ. Αυτό το είχε προβάλει το ΠΑΣΟΚ με το υπόμνημά του. Και ρητά απάντησε ο Άριος Πάγος ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού εκείνου του κόμματος. Απλώς το κόμμα εκείνο απέτυχε να εκλεγεί. Ναι, διότι δεν διοχετεύτηκαν οι ψήφοι, οι οποίοι διοχετεύτηκαν ίσως υπογείως αλλού, εν πάση περιπτώσει. Και δεν ξέρω και αν ο μόνος αποδέκτης είναι οι Σπαρτιάτες στις εκλογές της προχθεσινές του Ιουνίου. Τώρα, στις εκλογές του Ιουνίου, ο Άριος Πάγος ενέκρινε τη συμμετοχή του κόμματος Σπαρτιάτες. Έτσι, ως αυτονόητο, δεν προβλήθηκε ισχυρισμός ότι υπάρχει σχέση σε κανένα υπόμνημα κόμματος και δεν υπήρξε άλλη πηγή πληροφόρησης του δικαστηρίου, γιατί είχα πει
όταν γινόταν η συζήτηση αυτή πριν μερικούς μήνες, πως το λογικό είναι να εισάγουν τα θέματα αυτά από τον εισαγγελέα του Αγίου Πάρκου, ο οποίος να μπορεί να επεξεργάζεται τα στοιχεία και να συλλέγει και, να αντλεί πληροφορίες και ούτω καθεξής. Ναι. Τώρα, υπάρχει ένα ερώτημα εκ των υστέρων με το δεδομένο. Κύριε Τσίμα, να σα θυμίσω ότι με την απόφαση αυτή του Ιουνίου απεκλείστη ο συνδυασμός ανεξαρτήτων υποψηφίων. Σωστά. Που προσπαθούσε να υποκαταστήσει το κόμμα Έλληνες, το οποίο είχε ούτως ή άλλως ως κόμμα αποκλειστεί το Μάιο, και τώρα είπε ο Άριος Πάγος ότι και ο συνδυασμός ανεξαρτήτων υποψηφίων υποκρύπτει κόμμα, είναι το ίδιο κόμμα το οποίο και αποκλείεται. Άρα έχουμε αυτήν την στάση της νομολογίας έως τώρα. Το ερώτημα που έχει τεθεί είναι αν εκ των υστέρων, αν κάποιος προσφύγει στο εκλογοδικείο με τον ισχυρισμό ότι εκ των υστέρων αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε και κρυμμένος αρχηγός καταδικασμένος για τη Χρυσή Αυγή, ώστε να κατά κάποιο τρόπο να ακυρωθεί η εκλογή. Βλέπετε ότι αυτό έχει κάποια βάση νομική και πολιτικά είναι σκόπιμο? Κοιτάξτε, θα ξεκινούσα αντίστροφα. Στα νομικά όλα ξεκινούν από το δικονομικό πλαίσιο. Το δικονομικό πλαίσιο στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο, το οποίο λειτουργεί και ως εκλογοδικείο, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και αυστηρό και πάρα πολύ επεξεργασμένο νομολογιακά επί δεκαετίες. Δεν είναι μια καινούργια διάταξη και μια εκ των ονόντων διαδικασία όπως αυτή της ανακήρυξης συνδυασμών από το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου. Έχουμε μεγάλο πλούτο νομολογιακό και βιβλιογραφικό γύρω από τα θέματα αυτά. Θα ξεκινούσα από το αντίστροφο ερώτημα. Οι αποκλειστέντες από τις εκλογές του Ιουνίου, δηλαδή αυτοί που πήγαν να κάνουν τον συνδυασμό ανεξαρτήτων υποψηφίων Έλληνες και τελικά διοχέτευσαν ψήφους στους Σπαρτιάτες, θα προσφύγουν στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο, στο εκλογοδικείο, ή το θεωρούν περιττό και είναι ικανοποιημένοι και εκπροσωπούνται? Αυτό θα συνιστά μια έμεση αλλά θεσμικού χαρακτήρα ομολογία της συνάφειας των δύο σχηματισμών. Από εκεί και πέρα, δικονομικά, οποιοδήποτε έχει ένομο συμφέρον στην πραγματικότητα κάθε εκλογέας μπορεί να προσφύγει στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Δεν είναι κάτι που το ελέγχουν τα κόμματα, δεν είναι κάτι που το ελέγχει η κυβέρνηση, δεν είναι κάτι που το ελέγχει η εισαγγελία. Το ανώτατο ειδικό δικαστήριο πάρα πολύ συχνά έρχεται αντιμέτωπο με ενθάσεις οι οποίες είναι απροσδόκητες και θέτουν ζητήματα τα οποία είναι μεγάλη σημασία. Από εκεί και πέρα τώρα. Θα δούμε πού μπορεί να θεμελιωθεί μια τέτοια πρωτοβουλία. Θα έλεγα πολύ απλά, μπορεί να προβληθούν δύο λόγοι. Ο ένας είναι η έλλειψη νομίμων προσόντων και ο άλλος είναι η εκλογική παράβαση, όπως λέγεται. Εκλογική παράβαση με την έννοια της αλλίωσης του εκλογικού ανταγωνισμού δεν έχουμε στην πραγματικότητα, αλλά και να είχαμε, αυτό θα οδηγούσε σε επανάληψη των εκλογών. Είναι στήρα αυτή η εκδοχή. Η άλλη εκδοχή της έλλειψης νομίμων προσόντων βασίζεται σε μια ερμηνεία του συντάγματος του άρθρου 58, τι σημαίνει νόμιμο προσόν, αν σημαίνει δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε ή αν σημαίνει και συμμετοχή σε συνδυασμό που νομίμως συμμετέχει. Αυτά όμως τελούν υπό το πραγματικό δεδομένο ότι μεσολάβησαν εκλογές και ότι υπήρξαν 250.000 πολίτες οι οποίοι εκφράστηκαν. Αυτό είναι κάτι που προφανώς λαμβάνουν υπόψη όλοι. Το λαμβάνουν υπόψη οι αναλυτές, οι πολίτες που μπορεί να προσφύγουν και οι δικαστές που θα δικάσουν. Άρα πρέπει να συνεκτιμηθεί όλο αυτό το τοπίο, το οποίο όμως δεν μπορούμε να το ελέγξουμε ούτε συγκεντρωτικά ούτε ορθολογικά. Ναι. Υπάρχουν πάντα μεταβλητές οι οποίες δεν υπακούν σε κανέναν κανόνα. Άρα μπορεί ένας πολίτης προφανώς μπορεί να προσφύγει. Ένα ή πολύ, και το ανώτατο δικαστήριο θα κρίνει. Σας περιγράφω το τοπίο για να ξέρουμε πώς μιλάμε. Γιατί τα πάντα, όπως σας είπα και στην αρχή, όταν μιλάμε για τέτοιου είδους θέματα, αρχίζουν και τελειώνουν στο δικονομικό πλαίσιο. Αλλά να πω και το εξής: αν δεν πας στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο, δεν έχεις αντιλήσει τα λεγόμενα εσωτερικά ένδικα μέσα. Άρα δεν μπορείς να πας ούτε στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Υπό την έννοια αυτή. Εγώ πραγματικά θέλω το ερώτημα, ο Καστιδιάρης και η ομάδα του θα προσφύγουν ήδη ή έχουν αποδεχθεί αυτό το αποτέλεσμα, και το νομικό αποτέλεσμα του Αρείου Πάγου και το πολιτικό αποτέλεσμα των εκλογών της Παζιάτης, για να ξέρουμε ποιος είναι ποιος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για αυτή την πρώτη μετεκλογική συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Καλά. Γεια σας.